Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής χαιρετίζουμε το σημερινό συλλαλητήριο που αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων που από κοινού φοιτητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές πραγματοποιήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Για μία ακόμη φορά, οι φοιτητές μαζί με τους συλλόγους μας ενώνουμε τη φωνή μας με τους αυριανούς μας συναδέλφους, τους γονείς μας και τα αδέρφια μας, για να μην περάσει το απαράδεκτο νομοσχέδιο που ανακοίνωσε εν μέσω καραντίνας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που τώρα προχωράει με την ψήφισή του. Ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ιδρυμάτων, αλλαγές στο σύστημα των μετεγγραφών, την ώρα που συνάδελφοί μας μετεγγραφέντες έχουν αναγκαστεί να διακόψουν τις σπουδές τους γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και όσοι καθυστερημένα πήραν τη μετεγγραφή τους, θα χάσουν το εξάμηνο γιατί εξαιτίας του ιού δεν μεταφέρθηκαν τα στοιχεία τους. Δεν είδαμε βέβαια ο ιός να καθυστερεί την κυβέρνηση και το αντιλαϊκό της έργο, αφού όλο το προηγούμενο διάστημα έπεφταν βροχή η ΠΗΝΠΗ και τα νομοσχέδια όπως αυτό για το περιβάλλον. Η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο μειώνει κι άλλο τις μετεγγραφές, θέτοντας νέα οικονομικά και βαθμολογικά κριτήρια. Είναι προκλητική η επιχειρηματολογία περί δικαιότερου συστήματος μετεγγραφών για τους ίδιους τους φοιτητές, με βαθμολογικά όρια που επικαλείται όταν τη χρονιά που διανύουμε οι μισοί από όσους έκαναν αίτηση για μετεγγραφή απορρίφθηκαν, όταν ένας στους 10 από εμάς παίρνει δωμάτιο στην εστία. Όταν οι εργαζόμενοι γονείς μας βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται ως αποτέλεσμα των μέτρων που πάρθηκαν για να μείνουν και μετά την πανδημία και με αυτούς τους όρους καλούνται να στηρίξουν τα παιδιά τους, να περάσουν από το νέο σχολείο εξεταστικό κέντρο και με την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων στο Πανεπιστήμιο. Την ίδια ώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τεράστια προβλήματα στα σχολεία και στις σχολές, αφού ακόμη και οι στοιχειώδες ανάγκες και μέτρα προστασίας αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως κόστος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως δεν θα παρθούν ούτε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για τη διενέργεια της εξεταστικής. Δεν έχει δοθεί κονδύλι στα ιδρύματα, δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό και έτσι στη Φιλοσοφική θα εγκαθαρίζονται μόνο τα έδρανα που θα γράφουν οι φοιτητές. Ενώ έχει λήξει και η σύμβαση καθαριότητας στην Πανεπιστημιούπολη, με αποτέλεσμα οι εστιακοί φοιτητές και ο λαός της περιοχής να κάνουν βόλτες μέσα στα σκουπίδια. Αντί η κυβέρνηση να εξασφαλίσει την επαναλειτουργία των σχολών και των σχολείων στις νέες συνθήκες, προχωράει ταχύτατα τις αντιδραστικές προσαρμογές που έχει στα σιρτάρια της. Το νέο νομοσχέδιο ενισχύει και την επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων, αφού με τα προγράμματα που σε αυτή τη φάση αφορούν ξενόγλωσσους φοιτητές, ανοίγει ο δρόμος για να εφαρμοστούν και να γενικευτούν δίδακτρα σταυροπτυχιακά. Σε συνέχεια των αντίστοιχων ρυθμίσεων του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση έρχεται και ενισχύει την αγορά προγραμμάτων για τίτλο σπουδών, στηρίζει την αξιοποίηση ακόμα και αυτών των ελλειπών δομών των ιδρυμάτων για τον φοιτητικό τουρισμό. Τα ιδρύματα μέσα από τα προγράμματα με δίδακτρα που ξεφυτρώνουν, όπως τη Φιλοσοφική και τα τμήματα του Ιστορικού, Αρχαιολογικού και του Φιλολογικού, κάνουν business στις πλάτες μας για να εξασφαλίσουν τα έσοδά τους και οι μορφωτικές ανάγκες μας μένουν τελικά ξεκρέμαστες για άλλη μια φορά. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μάλιστα, καμαρώνει όλο το ΕΚΠΑ, λέγοντας πως ανεβάζει τη διεθνή κατάταξη του Ιδρύματος, ενώ οι φοιτητές από την πρώτη στιγμή αντιπαλέψαμε τη λειτουργία του με δίδακτρα, γιατί έχουμε πείρα από το που οδηγούν τέτοια προγράμματα και να τώρα που η κυβέρνηση έρχεται να μας επιβεβαιώσει την πείρα αυτή και να ανοίξει κι άλλο τον δρόμο σε δίδακτρα για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκτός του νομοσχεδίου είναι πως λίγο καιρό μετά την ίδρυση του ξενόγλουσου μπήκαν δίδακτρα σε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στο φιλολογικό. Όλα αυτά την ίδια ώρα που από τα προγράμματα σπουδών κόβονται μαθήματα γιατί δεν υπάρχουν καθηγητές να τα διδάξουν. Στον δρόμο των μέτρων που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την απελευθέρωση της αγοράς πιστοποιητικών, τίτλων και δεξιοτήτων στα πανεπιστήμια, αλλά και με την αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία, μετατρέπει το πτυχίο μας σε κουρελόχαρτο. Ενισχύει τον ανταγωνισμό και τη λογική της διαρκούς συγκέντρωσης προσόντων επιπληρωμή, καταδικάζοντας έτσι τους σημερινούς, αλλά και εμάς τους αυριανούς αναπληρωτές, αναγκάζοντάς μας να κυνηγάμε και να μαζεύουμε προσόντα. Το νομοσχέδιο αυτό, όπως και όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια των κυβερνήσεων, οι φοιτητές τα έχουν αξιολογήσει. Τα έχουμε αξιολογήσει και δεν μας κάνουν. Γιατί θέλουμε να σπουδάζουμε χωρίς εμπόδια, να δουλεύουμε στο αντικείμενό μας με δικαιώματα. Πολύ περισσότερο δεν μας κάνει η πολιτική που διαχρονικά υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις. Που βάζουν στο στόχαστρο τα δικαιώματά μας σε μόρφωση, σε δουλειά και σε ζωή και υπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων. Δεν μας κάνει η πολιτική που μπλέκει τη χώρα μας πιο βαθιά στους αμερικανονατοϊκούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και συμμαχή με τη ΣΥΠΑ. Δεν μας κάνουν οι κυβερνήσεις που μας μετατρέπουν συνένοχους στο φόνο, στις δολοφονικές επιθέσεις, τις εκατοντάδες συλλήψεις, τη βαρβαρότητα και την ένταση της καταστολής με νεκρούς διαδηλωτές από την αμερικανική κυβέρνηση και το κράτος των ΗΠΑ. Η επόμενη μέρα είναι ήδη εδώ.
Και κάνοντας σούμα, βλέπουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι ο λαός, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας για να απαλλαγούμε από την εγκληματική πολιτική των κυβερνήσεων, να ζήσουμε όπως έχουμε ανάγκη. Ο αγώνας που δίνουμε τώρα για μόρφωση, δουλειά, ζωή που έχουμε ανάγκη σήμερα, είναι ώρα να δυναμώσει, να δώσει απάντηση στην ένταση της καταστολής, της βαρβαρότητας των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που τσακίζουν τα δικαιώματά μας. Να πάρουν πίσω το απαράδεκτο νομοσχέδιο και την απαράδεκτη τροπολογία για τις κάμερες που έχει καταδικαστεί από τους φορείς της εκπαίδευσης. Να ικανοποιήσουν τώρα τα αιτήματα εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και φοιτητών. Να δοθεί τώρα έκτακτο κονδύλι χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις σε προσωπικό, να εξασφαλιστούν οι υποδομές, ο εξοπλισμός και τα ατομικά μέτρα προστασίας για να επαναλειτουργήσουν τα ιδρύματα και τα σχολεία για να πραγματοποιηθεί η εξεταστική. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετεγγραφών και να γίνουν όλες δεκτές, σύντηση και στέγαση για όλους δωρεάν με ευθύνη του κράτους. Χαιρετίζουμε το σημερινό συλλαλητήριο. Πανεκπαιδευτικό και την απεργία των εκπαιδευτικών. Βρισκόμαστε εδώ με αγωνιστικές αποφάσεις των συλλόγων μας για να ενώσουμε τις φωνές μας με όλους τους συλλόγους εκπαιδευτικών, γονέων, τα συμβούλια μαθητών που εναντιώνονται στο αντιεκπαιδευτικό πολυνομοσχέδιο που κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας έφεραν σε διαβούλευση με ταχύτητες διαδικασίες, σαν το γλέφτη εν μέσω πανδημίας, με τα σχολεία κλειστά και στις συνθήκες που αντικειμενικά περιορίζουν τη δυνατότητα συλλογικών διαδικασιών. Η κατάθεση του αντιεκπαιδευτικού νομοσχεδίου είναι μια ακόμη απαράδεκτη ενέργεια που έρχεται να συνοδεύσει όλα τα αντιλαϊκά μέτρα του προηγούμενου διαστήματος, οπλοστάσιο για την εργοδοσία, που τζακίζουν τον εργαζόμενο λαό και την νεολαία και ήρθαν για να μείνουν. Η κυβέρνηση καταθέτει το νομοσχέδιο την ίδια ώρα που εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και φοιτητές βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστια προβλήματα στα σχολεία και τις σχολές, καθώς στοιχειώδεις ανάγκες και μέτρα προστασίας αντιμετωπίζονται ως κόστος. Είμαστε ήδη στα μέσα του Ιουνίου και ακόμα χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με ανυπέρβλητα εμπόδια για τα οποία κυβέρνηση και διοικήσεις σχολών δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη. Τελειόφοιτοι, φοιτητές από την επαρχία, πρακτικά ασκούμενοι, φοιτητές που εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους, καλούνται να ανταπεξέλθουν στο γολγοθά της αερινής εξεταστικής με κόστος των οικογενειών τους και με επιβάρυνση των σπουδών τους. Τα προγράμματα της εξεταστικής σε πολλά τμήματα ακόμη δεν έχουν καθοριστεί. Φοιτητές δεν έχουν πρόσβαση σε εξοπλισμό και κινδυνεύουν να χάσουν το εξάμεινο, καθώς η εξεταστική σε πολλές περιπτώσεις γίνεται εξ αποστάσεως. Άλλοι συνάδελφοι παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα αποκλειστικά μέσω υπολογιστή και όλα αυτά γιατί με την ευθύνη της κυβέρνησης όλο το διάστημα της καραντίνας, με την άρση των περιοριστικών μέτρων, δεν υπάρχει κανένα από τα αναγκαία μέτρα που φοιτητές διεκδικούμε, ώστε οι σχολές μας να μπορούν να λειτουργήσουν στη νέα κατάσταση. Η έλλειψη χρηματοδότησης και ο όγκος ζητημάτων προς διαχείριση που επικαλούνται Υπουργείο και Διοικήσεις και με αυτό το πρόσχημα μας φορτώνουν νέα εμπόδια δεν μας πείθουν. Γιατί όσο άργησαν να ανακοινώσουν μέχρι και τις ημερομηνίες της εξεταστικής, άλλο τόσο γρήγορα κινήθηκαν για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων και άλλο τόσο γρήγορα σε μια σειρά κλάδων. Όσες φορές μας είπαν ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά για να γίνουν προσλήψεις στα ιδρύματα, άλλες τόσες δώσαν πακέτα στήριξης στους επιχειρηματικούς ομίλους. Για μια ακόμα φορά, αντί να δοθεί προτεραιότητα στις αναγκαίες αλλαγές σχολικών βιβλίων, των αναλυτικών προγραμμάτων, αντί να ενισχυθεί η γενική παιδεία και να παρθούν μέτρα ουσιαστική στήριξη των μαθητών, με αφορμή τις συνθήκες αυτές και τις χρόνιες ελλείψεις στην παιδεία, ενισχύονται όλα αυτά τα στοιχεία που οδήγησαν στο αδιέξοδο το σχολείο σήμερα. Σε βάρος των λαϊκών οικογενειών έρχεται ακόμα ένα πολυνομοσχέδιο για την παιδεία με πλήρως αντιδραστικό χαρακτήρα, κομμένο και ραμμένο στις κατευθύνσεις του ΟΣΑ, στους στόχους της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Όλοι εμείς, οι αυριανοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και φοιτητές που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, δεν δεχόμαστε τη σειρά νέων αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων που θα στηβαχθούν πάνω στις προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δεχόμαστε την αύξηση των αριθμών των φοιτητών ανά τάξη, με ελάχιστο όριο 15 παιδιά. Σε 7 θέσια δημοτικά και διθέσια νηπιαγωγεία και ανάτοτο 25 παιδιά και τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών σε γυμνάσια και λύκεια με πορική απόφαση, αντί να υπάρχουν ολιγάρχημα τμήματα και να διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν δεχόμαστε να διδάξουμε σε λίγα χρόνια σε τάξεις κλουβιά, να γίνουν συγγονές τμήματων και να απολυθούν τώρα χιλιάδες συνάδελφοι μας αναπληρωτές, οι μαθητές να μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο και από περιοχή σε περιοχή. Αλήθεια, πώς πιστεύει η κυβέρνηση ότι θα συμβάλει ένα τέτοιο μέτρο το Σεπτέμβριο, την ώρα που η επιστημονική κοινότητα, την οποία επιλεκτικά επικαλείται, κάνει λόγο για ενδεχόμενο νέο κύμα κορονοϊού? Πώς πιστεύουν ότι θα προστατευτούν τα παιδιά και οι λαϊκές οικογένειες, όταν η κυβέρνηση, ακόμα και μετά την πρώτη έξαρση της πανδημίας, δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας και ταυτόχρονα προχώρησε στην επαναλειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εμπορικών κέντρων, μεγάλων τουριστικών μονάδων και αποφάσισε το άνοιγμα της τουριστικής δραστηριότητας? Εναντιονόμως στο αντιδραστικό πολυνομοσχέδιο, που ένας από τους βασικούς του στόχους είναι η ενίσχυση των λεγόμενων δεξιοτήτων έναντι της ικανοποίησης των μορφωτικών μας αναγκών. Προβλέπει την εισαγωγή των Αγγλικών στο νηπιαγωγείο, που όπως βλέπουν οι συνάδελφοι, τα νήπια και τα προνήπια δεν έχουν κατακτήσει καλά-καλά τη μητρική τους γλώσσα.
και δεν προβλέπει κανένα μέτρο για πλήρη ουσιαστική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή που εκατοντάδες νηπιαγωγοί έχουν κλείσει ανά τη χώρα, οι ελλείψεις επιστημονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό και οι υποδομές βγάζουν μάτι και απόφοιτοι των σχολών νηπιαγωγείων βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μισοδουλειά, την ανασφάλιστη εργασία, ενώ υπάρχει ανάγκη να μονιμοποιηθούν, ανοίγει ο δρόμος για νέες επικίνδυνες αλλαγές που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της προσχολικής αγωγής. Στην ίδια λογική, όπως προείπαν και οι προηγούμενοι, εντάσσονται τα εργαστήρια δεξιοτήτων σε κάθε βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πάμε κόντρα στη διεύρυνση των εξετάσεων πανελλαδικού τύπου στο Λύκειο με την Τράπεζα Θεμάτων, καθώς το μέτρο αυτό βάζει τις λαϊκές οικογένειες να χώσουν πιο βαριά το χέρι στην τσέπη για μια ακόμα φορά και τους μαθητές να περνούν από συνεχόμενες εξετάσεις. Δεν δεχόμαστε το σχολείο να αποτελεί μια ατελείωτη εξεταστική αρένα που δεν εξασφαλίζει ουσιαστική γνώση στους μαθητές, αλλά προσθέτει άγχος και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στις λαϊκές οικογένειες. Το πολυνομοσχέδιο φανερώνει την απαράδεκτη πρόθεση της κυβέρνησης να διατηρήσει τα χιλιάδες υπάρχοντα κοινά στην ειδική αγωγή, σε τμήματα ένταξης παράλληλης στήριξης κλπ. Ενώ παράλληλα δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για ενίσχυση των υπάρχοντων εκπαιδευτικών δομών και στελέχωσή τους με αντίστοιχο απαραίτητο προσωπικό, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλες ιδιότητες. Δεν δεχόμαστε να γίνουμε εκπαιδευτική πολυεργαλεία χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα εφόδια για τη στήριξη των μαθητών. Πάμε κόντρα στην αντιδραστική αξιολόγηση που έρχεται σε συνέχεια του νόμου Γαβρόγλου. Δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες των μαθητών, ούτε συμβάλλει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά αποτελεί το αντιδραστικό εργαλείο κάθε κυβέρνησης ώστε να εφαρμόσετε πιστά εκάστοτε αντιεκπαιδευτική πολιτική. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η αξιολόγηση οδηγεί ακόμα περισσότερο στην κατηγοριοποίηση και τη χειροτέρευση της διαδικασίας της μάθησης. Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, η κυβέρνηση ψήφισε την απαράδεκτη τροπολογία για ζωντανή αναμετάδοση της διδασκαλίας διαζώσει στην τάξη, που όχι μόνο δεν πατάει σε κανένα επιστημονικό και παιδαγωγικό κριτήριο, αλλά μετατρέπει την τάξη σε reality show και εμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι αδιανόητο οι μαθητές να υποβάλλονται στη διαδικασία παρακολούθησης και αυτό να είναι πλέον καθημερινότητα τόσο για αυτούς όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Η τροπολογία αυτή πάει κόντρα στην εκπαιδευτική διαδικασία σε κάθε παιδαγωγική μελέτη μέχρι τώρα και καταδικάζεται την εκπαιδευτική κοινότητα, μας πάει χρόνια πίσω και πρέπει αυτή τη στιγμή να αποσυρθεί. Συνάδελφοι και συναγωνιστές, δεν θα τους αφήσουμε στο χρόνο καραρί. Απαιτούμε εδώ και τώρα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, να καταδικαστεί αυτό το νομοσχέδιο, να μην περάσει όλα τα αιτήματά μας, γονιών, εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών, να ικανοποιηθούν εδώ και τώρα, με έκτατο κονδύλι χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις σε διδακτικό προσωπικό, να εξασφαλιστούν υποδομές, εξοπλισμός και ατομικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα ιδρύματα και τα σχολεία με κατάλληλους όρους. Να γίνουν όλες οι χιλιάδες αναγκαίες προσλήψεις αναπληρωτών εδώ και τώρα στα σχολεία και μονιμοποίησή τους.